σας καλωσορίζω στην μερίδα. Θέλω να καλώσω το βήμα την κυρία Στούπα Αλεξάνδρα. Είναι η Γενική Γραμματέα Ενέργεια και Οπτικών Πόρων και ο τίτλος της εισήγησής της είναι Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, η Νέα Εποχή για την Ελλάδα. Κυρία Κυριακίδου, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και μεγάλη ευθύνη για μένα. Θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα πως νιώθω πολύ ξεχωριστά σήμερα εδώ. Σίγουρα πολύ διαφορετικά σε σχέση με όλες τις ομιλίες που κάνω όταν προσκαλούμε ως εκπρόσωπος, ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γιατί απευθύνομαι σε ένα ακροατήριο που αποτελείται από συγγενείς, φίλους και συμπατριώτες και ανθρώπους που τους βλέπω από την παιδική μου ηλικία και στο χωριό μου, στους Μαυραναίους, αλλά και στα σοκάκια των Βρεβενών και αυτό με κάνει να είμαι έτσι περισσότερο φορτισμένη σε σχέση με τις άλλες ομιλίες, όπως σας λέω, που κάνουμε ανά την Ελλάδα. Είναι ένας τόπος που σίγουρα έχει να μου προσφέρει μόνο ευχάριστες αναμνήσεις, αλλά και ένας τόπος που ακριβώς επειδή γνωρίζετε εσείς πολύ περισσότερο από μένα και εγώ όμως μέσα από τα βιώματά μου τα προβλήματα που έχει αυτός ο τόπος, θέλω να επικεντρωθούμε σε αυτό και να δούμε πώς θα μπορέσουμε αυτά τα προβλήματα να τα ξεπεράσουμε ή να βοηθήσουμε και εμείς από την Αθήνα, από την κυβέρνηση, να τα υλοποιήσουμε. Και κάτι ακόμη προσωπικό, πριν περάσω στην παρουσίαση, ακριβώς επειδή φεύγοντας και ξεκινώντας την πορεία μου στην Αθήνα, θέλω να σας πω πως έχω εισπράξει από τα βιώματά μου στα Βρεβενά και έχω πάρει αυτές τις καθαρές βρεβενιώτικες αρχές και την αγωγή που έχει αυτός ο τόπος. Και για μένα προσωπικά αυτά ήταν πολύτιμα εφόδια, πρέπει να σας πω, που με βοήθησαν να προκόψω με πολλή δουλειά στην Αθήνα και φτάνω σήμερα στο σημείο να βρίσκομαι και με συγκίνηση αλλά και με τιμή μπροστά σας για να εκπροσωπήσω και τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τον υπουργό μας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Τώρα, αφού μοιράστηκα μαζί σας όλες αυτές τις σχέσεις και τα συναισθήματα, πάμε να πούμε τα της δουλειάς. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχη, μέλη της Περιφέρειας, φίλες και φίλοι, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας πως αυτή η κυβέρνηση, φαντάζομαι πως έχει γίνει αντιληπτό από τους Έλληνες, έχει εκλεγεί χωρίς πολιτικάτικες υποσχέσεις και κυβερνάει με μια προετοιμασία και με σταθερά βήματα για να υλοποιήσουμε το όραμα, το ρεαλιστικό όραμα. Αυτό το όραμα υλοποιείται για μας μέσα από μια φιλόδοξη πολιτική για την ενέργεια, για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, την οποία υπηρετούμε όλοι εμείς οι συντελεστές στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με πρώτο τον υπουργό μας, τον κύριο Χατζηδάκη. Ο πήχης πρέπει να σας πω πως έχει τοποθετηθεί πάρα πολύ ψηλά για να μπορέσουμε να καλύψουμε άλλωστε την απόσταση αυτή που χάσαμε τα τελευταία χρόνια. Και θέλω να πω πως αυτό τον πήχη θα πρέπει να τον βάλουμε ακόμη ψηλότερα, κύριε Δήμαρχε, στα Βρεβενά. Ακριβώς γιατί αυτός ο τόπος έχει ανάγκη και από επενδύσεις και από θέσεις εργασίας και από πολλή υποδομή στα θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Και σε αυτό το εγχείρημα θα πρέπει να ανταποκριθούμε όλοι μας, από τον Δήμαρχο μέχρι και τον τελευταίο συμπολίτη μας. Θέλω να σας πω ότι πρέπει πλέον να αλλάξουμε όλοι μας τις συνήθειες και τις συμπεριφορές μας. Και γιατί το εννοώ αυτό στα σοβαρά. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε περάσει πια σε μία άλλη εποχή. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, η κλιματική αλλαγή ήταν ένα αντικείμενο που πιο πολύ συζητούνταν επιστημονικά και το αντιμετωπίζαμε όλοι μας από μακριά, από την τηλεόραση, ως μια ηθική υποχρέωση, θα έλεγα, περισσότερο απέναντι στον πλανήτη που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Τώρα όμως πια, που έχουμε βιώσει αυτά τα ακραία
καιρικά φαινόμενα και στην Ελλάδα, αναφέρω τη Χαλκιδική, τη Μάντρα, το Μάτι, έχουμε πλέον την υποχρέωση να εφαρμόσουμε τολμηρές και καινοτόμες πολιτικές για να μετριάσουμε αυτή τη μεταβολή του κλίματος. Και αυτή η υποχρέωση πια δεν αφορά μόνο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά σε όλα τα Υπουργεία, σε όλους τους φορείς, σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά και σε όλους τους πολίτες. Γιατί οι πόλεις, ξέρετε, οι δήμοι που θα καταφέρουν να διανύμουν με έναν, την ενέργεια με έναν περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, θα πρωταγωνιστήσουν και στη μάχη για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Εξοικονόμηση ενέργειας. Το να δημιουργήσουμε αποκεντρωμένα συστήματα παραγωγής. Να αξιοποιήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και να προστατεύσουμε το περιβάλλον είναι σίγουρα υπόθεση και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και επειδή οι πόλεις ουσιαστικά ζουν μέσα από τους πολίτες μας, για αυτό το λόγο, αυτό το θέμα να ξέρετε πως μπαίνει μέσα στα σπίτια του καθενός μας. Είναι το ρεύμα που ξοδεύουμε, το νερό που σπαταλάμε, τα σκουπίδια που παράγουμε. Επομένως, πρέπει να βρούμε με ποιο τρόπο θα διαχειριστούμε έξυπνα όλα αυτά τα θέματα για να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Την ίδια στιγμή που είμαστε εμείς σήμερα εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, πριν δύο εβδομάδες πρώτα απ' όλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κήρυξε με ένα ψήφισμά του κατάσταση κλιματικής και περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης. Κήρυξε τον πλανήτη σε έκτακτη ανάγκη. Το έκανε αυτό, ίσως και συμβολικά, για να διατηρήσει την πίεση στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι πριν λίγες μέρες βρίσκονταν στην διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή στην Μαδρίτη, για να πιέσει με αυτόν τον τρόπο τους ηγέτες να κάνουν το κάτι παραπάνω στα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Αυτό που ζήτησε δηλαδή το Ευρωκοινοβούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να αναλάβουν άμεσα δράση για το πώς θα μαχαιτήσουμε την κλιματική αλλαγή. Και την ίδια στιγμή που είμαστε σήμερα εμείς εδώ σε αυτή την αίθουσα, στις Βρυξέλλες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, θα παρουσιάσει σήμερα την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το λεγόμενο, θα το ακούτε πλέον συχνά, Green Deal. Αυτό έχει ως στόχο να κάνει την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο που θα εστιάσει στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής και σε άλλους στόχους όπως την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στα θέματα των μεταφορών, της ενέργειας, της ρύπανσης, της αγροτικής παραγωγής, της κυκλικής οικονομίας και της βιοποικιλότητας. Οπότε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της και τα χρονοδιαγράμματά της. Να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μετριάσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι το 2030 για να γίνουμε μέχρι το 2050 κλιματικά ουδέτεροι. Τώρα, αυτό για να το υλοποιήσουμε, θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να βάλουν το λιθαράκι τους επικαιροποιώντας τις φιλοδοξίες της κάθε χώρας. Και πάμε να δούμε εμείς ως χώρα τι έχουμε δεσμευτεί. Αυτό είναι το Green Deal που σας έλεγα προηγουμένως. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός της χώρας τον Σεπτέμβριο από την Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών δεσμεύτηκε ότι η Ελλάδα θα παραμείνει πιστή στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και τόνισε επίσης ότι η ελληνική κυβέρνηση θα υποστηρίξει αυτό το στρατηγικό όραμα ώστε να μην επιβαρύνει και η χώρα μας το κλίμα μέχρι το 2050. Γι' αυτό το λόγο ανακοίνωσε πρώτον ότι θα αποσυρθούν όλες οι λιγνητικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 28, οι περισσότερες βεβαίως από τις οποίες λειτουργούν σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το τόπο και θα επανέλθουν σε αυτό. Και ανακοίνωσε επίσης ότι θα απαγορεύσουμε και τα πλαστικά μιας χρήσης σε ολόκληρη τη χώρα μέχρι το 2021, το οποίο 2021 έρχεται πολύ γρήγορα μπροστά μας. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο που έθεσε ο Πρωθυπουργός, η πολιτική ηγεσία, όπως εκφράζεται μέσα από τα λόγια του Πρωθυπουργού, έχει λοιπόν θέσει ως στόχο να πάμε σε ένα καθαρότερο και ποιοτικότερο περιβάλλον.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πριν λίγες μέρες έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το λεγόμενο ΕΣΕΚ, το οποίο ΕΣΕΚ είναι το νέο εθνικό σχέδιο της χώρας μας για την ενέργεια και το κλίμα, που δίνει το όραμά μας για το πού θέλουμε εμείς να πάμε. Είναι και φιλόδοξο, αλλά είναι και πολύ πράσινο. Πιο συγκεκριμένα, τι στόχους έχουμε βάλει στο νέο εθνικό σχέδιο. Έχουμε πει πως πρέπει οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της χώρας μας μέχρι το 2030 να καλύπτουν το 35% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Σήμερα είναι 18 και εμείς πρέπει να το πάμε στο 35 σε μια δεκαετία από τώρα. Έχουμε πει επίσης ότι η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη θα πρέπει να μηδενιστεί μέχρι το 2028. Καταλαβαίνετε όλοι σας, καταλαβαίνουμε και εμείς ότι ωραία είναι να θέτουμε αυτούς τους στόχους. Την ίδια στιγμή όμως δεν γίνεται να παίζεις με κοινωνίες που εξαρτώνται από αυτό. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό της απολιγνητοποίησης και ακριβώς επειδή είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί την κυβέρνηση, ποια θα είναι δηλαδή η επόμενη μέρα μετά την απολιγνητοποίηση, σχεδιάζεται, και πρέπει να σας πω ότι αυτό το θέμα ξεπερνά και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά μπαίνει ψηλά υπό την ευθύνη του ίδιου του Πρωθυπουργού. Αυτό που σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση είναι να καταρτήσει άμεσα ένα στρατηγικό σχέδιο για τη μετάβαση των λιμνικών περιοχών στη νέα, σε αυτή τη νέα εποχή, με επενδύσεις και στην πρωτογενή και στη δευτερογενή και στο τριτογενή τομέα. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις περιφέρειες που επηρεάζονται περισσότερο από αυτή τη μετάβαση. Γι' αυτό το λόγο γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα, ακόμη και σήμερα στις Βρυξέλλες, για αυτόν τον μηχανισμό που ονομάζεται ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης. Είναι ένα ταμείο με σκοπό να μπορέσουμε να πάρουμε από εκεί όσο δυνατόν περισσότερα χρήματα για να τα επενδύσουμε στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Ο στόχος πάντως του Υπουργείου είναι να δώσουμε όθηση στην τοπική οικονομία μέσα από μια στοχευμένη αναβάθμιση των δεξιοτήτων αυτού του κόσμου που έμαθε να κάνει μια δουλειά όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να μάθει ενδεχομένως να κάνει κάτι άλλο. Και βεβαίως είναι αδιαφυσβήτητο, είναι αδιαπραγμάτευτο ότι πρέπει να δημιουργηθούν πολλές και καλά αμοιβόμενες νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Ο τρίτος στόχος που βάλαμε είναι ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας. Να αναβαθμίσουμε δηλαδή το κτηριακό απόθεμα της χώρας μας. Και εδώ έχουμε βάλει τον πύχη ψηλά. Σήμερα ο μέσος όρος για ενεργειακή εξοικονόμηση στην Ευρώπη είναι 32% και εμείς έχουμε πει ότι σε μια δεκαετία θέλουμε να πάμε στο 38%. Και ένας τελευταίος στόχος που θέσαμε αφορά στην ηλεκτροκίνηση, στο να αντικατασταθούν τα ρηπογόνα αυτοκίνητά μας από ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που είναι μηδενικών ή χαμηλών ρήπων, γιατί ο τομέας των μεταφορών επηρεάζει πάρα πολύ τις εκπομπές αερίου του χρονοτυπίου και έχουμε πει λοιπόν ότι πρέπει μέχρι το 2030 το 30% των αυτοκινήτων της χώρας, ένα στα τρία δηλαδή, να είναι ηλεκτρικά, δηλαδή πιο καθαρά. Όλο αυτό το πράγμα που σας περιέγραψα, όλο αυτό το όραμα, το έχουμε κοστολογήσει σε επενδύσεις, ανατομέα, όπως βλέπετε εκεί, και όλο αυτό αγγίζει το ποσό των 43 δισεκατομμυρίων ευρώ. 43 δις θέλουμε να κάνουμε επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς μέχρι το 2030. Και έχουμε στο θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας, που είναι και το θέμα που συζητάμε σήμερα. Ποιο είναι το πρόβλημά μας με τα κτίρια σήμερα? Είναι παλιά και είναι ενεργοβόρα και τα σπίτια αλλά και τα δημόσια κτίρια. Τα περισσότερα πρέπει να σας πω ότι ανήκουν στην κατηγορία Δέλτα και κάτω από Δέλτα, αφού το 58% των κτιρίων μας έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980. Είναι δηλαδή θερμικά απροστάτευτα, ενώ ένα περίπου 40% ανήκουν στην περίοδο του κανονισμού θερμομόνωσης που είναι από το 1980 μέχρι το 2010. Συνεπώς έχουν κάποιο είδους θερμομόνωση και μόλις ένα 2% είναι τα καινούργια μοντέρνα κτίρια που είναι ενεργειακά αναβαθμισμένα. Επίσης, αυτά τα κτίρια είναι υπεύθυνα για το 45% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης.
τι γίνεται με τα υφιστάμενα δημόσια κτίρια. Το κτηριακό απόθεμα του δημόσιου τομέα ανέρχεται σε περίπου 130.000 περίπου κτίρια, από τα οποία τα 118.000 είναι ιδιόκτητα. Για όλα αυτά τα κτίρια, για τα οποία έχουν εκδοθεί τα λεγόμενα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, περίπου το 60% και πάλι είναι στην κατηγορία Δέλτα και χαμηλότερα. Γιατί τα περισσότερα από αυτά πάλι έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980. Άρα λοιπόν η ενεργειακή αναβάθμιση στα δημόσια κτίρια είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση και προφανώς απαιτεί πόρους. Σημειώνω επίσης ότι κάθε χρόνο πρέπει να αναβαθμίζεται το 3% της επιφάνειας των ιδιόκτητων κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. Και σύμφωνα με κάποιες ευρωπαϊκές οδηγίες, όλα τα νέα κτίρια υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ τα νέα κτίρια που στεγάζουν οι υπηρεσίες του Δημοσίου πρέπει να είναι αναβαθμισμένα υποχρεωτικά από 1η-1η του 2019. Επίσης, το εθνικό σχέδιο που σας περιέγραφα προηγουμένως προβλέπεται και η υιοθέτηση μιας δέσμης μέτρων για να κινητοποιήσουμε τις σχετικές επενδύσεις. Για να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους, έχουμε θέσει κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία. Το πρώτο και πρόσφατο εργαλείο που απευθύνεται στους πολίτες, βέβαια, αφορά το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, το οποίο φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε. Θεωρούμε ότι αυτό το πρόγραμμα, καταρχάς δεν θεωρούμε, το έχει ήδη αποδειχθεί από τους προηγούμενους κύκλους, είναι το πιο πετυχημένο πρόγραμμα. Είναι το πρόγραμμα που έχει πάρει τα συγχαρητήρια από τον Ευρωπαίο Επίτροπο, γιατί έχει άμεση απορρόφηση και αφορά στις επενδύσεις στα σπίτια μας, που είναι και το βασικό ζητούμενο. Θεωρούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα από το οποίο όλοι κερδίζουν. Κερδίζει σίγουρα ο κάτοικος του σπιτιού, γιατί αναβαθμίζει το σπίτι του και άρα γλιτώνουμε ένα κόστος ενεργειακό. Το κράτος, γιατί θα παράξει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, άρα θα χρειαστεί να εισάγει λιγότερα ορυκτά απ' έξω, άρα θα βοηθηθεί καλύτερα στα οικονομικά της χώρας και βεβαίως στο περιβάλλον. Θέλω να σας πω ότι ο προηγούμενος κύκλος που βγάλαμε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ πριν από 2 περίπου μήνες ήταν ένα πρόγραμμα 280 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι εξαφανίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά όταν βγήκε στον αέρα, αφορούσε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Συγκεκριμένα για τη Δυτική Μακεδονία ήταν 16,4 εκατομμύρια ευρώ τα χρήματα για το Εξοικονομώ και έγιναν 900 αιτήσεις, έτσι όπως έχω πάρει τα στατιστικά στοιχεία, εγώ το περίμενα και περισσότερο, για να μην κρυμνείς. Πάντως, ακριβώς επειδή είναι ένα πολύ πετυχημένο εργαλείο, στόχος λοιπόν του Υπουργείου μας είναι και στην επόμενη προγραμματική να σχεδιάσουμε καινούργιο Εξοικονομώ με περισσότερα χρήματα, έτσι ώστε να έχει ανταπόκριση ξανά από τις περιφέρειες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δημόσια κτίρια, υπάρχει... Δεν είμαι εδώ... θα επανέλθω σε λίγο. Υπάρχει και το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ, κύριε Δήμαρχε, το οποίο φαντάζομαι το γνωρίζετε. Είναι αυτό το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων, το οποίο σκοπεύουμε πολύ σύντομα να το βγάλουμε και αυτό στον αέρα, περίπου 500 εκατομμύρια. Προβλέπουμε τον προϋπολογισμό του μέσω του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων. Η διαφοροποίησή του, αν θέλετε, σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο, είναι πως θέλουμε να εντάξουμε στη διαδικασία τις λεγόμενες υπηρεσίες, τις λεγόμενες εταιρείες ESCOs, δηλαδή τις επιχειρήσεις που προσφέρουν ενεργειακές υπηρεσίες. Γι' αυτό και έφερα μαζί σήμερα και έναν συνεργάτη μου που γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει εταιρεία, πώς γίνεται δηλαδή η ενεργειακή αναβάθμιση στα δημόσια κτίρια μέσω των εταιριών αυτών. Δηλαδή, οι εταιρείες αυτές προμηθεύουν ουσιαστικά τον εξοπλισμό, τον εγκαθιστούν και χρηματοδοτούν και τη δαπάνη οι ίδιοι, ενώ η πληρωμή των υπηρεσιών αυτών βασίζεται στην εξοικονομούμενη ενέργεια που θα επιτυγχάνεται μέσω των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βάλεις εσύ τα λεφτά ο ίδιος, τα βάζει η επιχείρηση, η εταιρεία και αμείβεται από την εξοικονομούμενη, από το ποσό που εξοικονομείται. Το δεύτερο σημαντικό εργαλείο
για τους Δήμους είναι οι λεγόμενες ενεργειακές κοινότητες. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν από 20 περίπου χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλέπει την ίδρυση συνεταιρισμών με μέλη Δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις και πολίτες για να υλοποιήσουν έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Λειτουργούν περίπου 2.200 ενεργειακές κοινότητες στην Ευρώπη, στις οποίες συμμετέχουν περίπου 350.000 μέλη. Τώρα στην Ελλάδα αυτός ο θεσμός ξεκίνησε το 2018 και έχουμε σήμερα 128 ενεργειακές κοινότητες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Τι μπορεί να κάνει η ενεργειακή κοινότητα στην οποία συμμετέχει ο Δήμος ή τα πρόσωπα, ο καθένας από εμάς. Μπορεί να βάλει, αναφέρουμε περισσότερο βέβαια στον Δήμο, μέσω του εργαλείου αυτού, μπορεί να βάλει φωτοβολταϊκά συστήματα στις στέγες των δημοτικών κτηρίων ή μπορεί να βάλει φωτοβολταϊκά σε μία άλλη έκταση για να κάνει το λεγόμενο ενεργειακό συμψηφισμό. Μπορεί να προμηθευτεί για τα μέλη της κοινότητας προϊόντα και συσκευές για να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση. Μπορεί να κάνει διαχείριση, δηλαδή συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία πρώτης ύλης για να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο. Με όλους αυτούς τους τρόπους σίγουρα ο Δήμος μπορεί να εξοικονομήσει πόρους και ενεργειακούς και οικονομικούς. Μπορεί να αλλάξει τα φωτιστικά στους δρόμους της πόλης και να δημιουργήσει επίσης και προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης των μαθητών. Και κάτι πολύ σημαντικό, μπορεί να δημιουργήσει, ξέρετε, τις υποδομές για τις λεγόμενες έξυπνες πόλεις. Αυτή η λέξη έξυπνες πόλεις, smart cities, είναι πάρα πολύ της μόδας στο εξωτερικό. Ξέρετε, διάβαζα πρόσφατα πώς προσπάθησε μια πόλη της Γερμανίας να δημιουργήσει έξυπνη πόλη εστιάζοντας συγκεκριμένα στην κατηγορία των ηλικιωμένων ανθρώπων. Στη συνεργασία με μια εταιρεία, την Microsoft, ο Δήμος θέλησε να σχεδιάσει μια ψηφιακή καινοτομία όπου οι άνθρωποι ηλικιωμένοι που μένουν στα σπίτια τους θέλουν να έχουν την ανεξαρτησία και την αυτονομία τους και δεν θέλουν να μετακομίσουν, ξέρετε, σε οίκους ευγυρίας, αλλά από την άλλη είναι επικίνδυνο να ζουν μόνοι τους μέσα στα σπίτια αυτά, δημιουργώντας τις κατάλληλες πλατφόρμες ψηφιακές, μπορούσε να ελέγχει ο Δήμος μέσα από αυτή την πλατφόρμα την κατάσταση κινδύνου στο σπίτι. Αν είναι το μάτι αναμένο στην κουζίνα, αν έχει συμβεί, αν έχει πέσει ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι, μέσα από κατάλληλα συστήματα ψηφιακά. Και αυτό βοήθησε την περιοχή στο να κατασκευαστούν συγκροτήματα κατοικιών έξυπνα, έτσι ώστε να συνεχίσουν, να μπορούν να ζουν ακίνδυνα αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Τέλος, υπάρχει και το πράσινο ταμείο, εδώ είναι αυτό που περιέγραφα προηγουμένως. Το πράσινο ταμείο είναι αυτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που βγάλαμε πριν από λίγες μέρες. Είναι 55 εκατομμύρια ευρώ για όλους τους Δήμους της χώρας. Το ταμείο αυτό έχει εκδώσει μία πρόσκληση στους Δήμους για να υποβάλουν προτάσεις, για να ενταχθούν όρημα έργα αστικών αναπλάσεων, όπως αναβαθμίσεις και παρεμβάσεις σε πάρκα, πλατείες, πεζοδρόμια και παιδικές καρές, ποδηλατόδρομοι, παρεμβάσεις για να διευκολύνεται η πρόσβαση των εμποδιζόμενων ατόμων, ενεργειακή αναβάθμιση στα σχολικά κτίρια, χώροι στάθμευσης και ανακαίνιση ή αποκατάσταση της όψης κτιρίων ιδιοκτησίας των ΟΤΑ. Το χρονικό περιθώριο για αυτό είναι, το οποίο ξεκίνησε αυτό από τις 2 Δεκεμβρίου και κρατάει μέχρι τις 8 Μαΐου η υποβολή των προτάσεων. Παράλληλα, έχει σχεδιαστεί και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την άμεση και ουσιαστικότερη διάδοση αυτών των μέτρων, των πολιτικών και των χρηματοδοτικών εργαλείων για τα δημόσια κτίρια. Όλα αυτά που σας είπα θέτουν αυτό το πλαίσιο διακυβέρνησης της χώρας μας και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Περιμένω να ακούσουμε πολύ χαρά την πρωτοβουλία να αξιοποιήσετε τη γεωθερμία στην περιοχή των Βρεβενών και να εγκαταστήσετε γεωθερμικές αντλίες θερμότητας μέχρι 2 ΜΒ. Και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα επίσης, Δήμαρχε, όταν είχε στα χέρια μου το σχέδιο στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που εκπονήσατε, το οποίο περιλαμβάνει μέσα μια σειρά από έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε υποδομές και πραγματικά είμαστε στη διάθεσή σας να δούμε πώς αυτά τα
αυτές οι πρωτοβουλίες που αναφέρεται μέσα στο σχέδιο θα τις κάνουμε πράξη. Κλείνω λέγοντας πως αυτή η νέα δεκαετία που έρχεται μπροστά μας έχει αναγνωριστεί από όλους μας ως την πιο κρίσιμη δεκαετία ενεργειακού μετασχηματισμού, κατά την οποία θα πρέπει όλη η κοινωνία, από τον απλό πολίτη έως τις κυβερνήσεις, να συμβάλλει προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτή την κοινωνία με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Θα το ακούτε πολύ συχνά από εδώ και πέρα, να μπορέσουμε να φτάσουμε τα σπίτια μας, τις πόλεις μας, τη χώρα μας, στην εποχή που θα έχει μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Αυτό φυσικά απαιτεί και σημαντικές υποδομές και τεχνολογικές καινοτομίες και αυτή η προσπάθεια που κάνετε σήμερα εδώ, έχει, την οποία πραγματικά επιβραβεύω, την πρωτοβουλία σας, έχει ως στόχο να αναδείξει ακριβώς με ποιο τρόπο μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το όραμα. Νομίζω και αξίζει να το προσπαθήσουμε για τα παιδιά, για τα παιδιά μας. Γι' αυτό το λόγο θέλω να καλωσορίσω τις εργασίες του σημερινού συνεδρίου και ανυπομονώ με πολύ προσοχή να ακούσω αυτά που θα πούμε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά που είστε σήμερα όλοι εδώ.